Σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα της παλαιολιθικής εποχής ανακάλυψε στην περιοχή της Κρατήγου ο ερευνητής κ. Βασίλης Κουμαρέλας και τα παρέδωσε στην εφορία αρχαιοτήτων. Ο προϊστάμενος της εφορίας, κ. Παύλος Τριανταφυλλίδης, μίλησε στον Έολο για τα ευρήματα της περιοχής του αεροδρομίου. Ο κ. Κουμαρέλας, που είναι γνωστός αρχαιοδήφης στην Λέσβο, που έχει εκδώσει και αρκετά βιβλία, ήρθε χθες στο γραφείο και μας παρουσίασε κάποια ευρήματα, μας παρέδωσε δηλαδή. Ευρήματα πιθανώς της παλαιολιθικής εποχής, μάλλον μέσης, τα οποία τα βρήκε στην περιοχή της Κρατήγου. Είναι βέβαια όλη η παράκτια ζώνη, από την Κρατήγου μέχρι τη Βαριά. Μάλιστα. Στις διάφορες αυτοψίες που έκανε στην παράκτια ζώνη. Βέβαια να σας πω ότι είναι μια περιοχή που παλιότερα είχε εντοπιστεί και ο περίφημος θησαυρός της Κρατήγου των μεσαιωνικών χρόνων κοντά στο αεροδρόμιο της Μυτιλίνης, και η περιοχή ήταν γνωστή για τον αρχαιολογικό πλούτο που έχει, δεδομένου ότι στην περιοχή του αεροδρομίου έχουν εντοπιστεί βέβαια και η μεγάλη παλαιοχριστιανική βασιλική των Αργάλων, υπάρχει και ένα μαρτύριο, οπότε είναι μια περιοχή ιδανική για κατοίκηση, σε ερωτηματικό βέβαια αυτό, για την ευρύτερη αυτή περιοχή. Είναι μια περιοχή επίνεμη, έχει απέναντι οπτική επαφή με τη Μικρά Ασία, και θεωρούμε ότι ήταν ιδανική μέσα από τον πλούτο τον οικολογικό που παρουσιάζει και σήμερα, μέσα από την πολύ όμορφη αυτή χλωρίδα και τα ποτάμια και ριάκια που υπάρχουν στην περιοχή, ώστε να αναπτυχθεί ένας οικισμός ή μια παροδική κατοίκηση, γιατί στα παλαιολιθικά χρόνια γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει μόνιμη κατάσταση, αυτή έγινε στο τέλος της νεολιθικής εποχής, οπότε είναι πολύ σπουδαίο, γιατί προσθέτουμε ένα παζλ στην προϊστορική κατοίκηση της Λέσβου. Να σας πω ότι τα περισσότερα από αυτά που έχουν εντοπιστεί είναι κυρίως λίθινα εργαλεία, γι' αυτό μιλάμε και για την παλαιολιθική εποχή. Κυρίως είναι πυρήνες φωλίδων, οψιανών, δηλαδή εργαλεία που χρησιμοποιούσαν οι προϊστορικοί άνθρωποι. Και πολλές φορές έχουμε και αποπελεκύματα, δηλαδή απορρίμματα του εργαστηρίου των λίθων αυτών, που εντοπίστηκαν σε μεγάλο όγκο σε αυτά που μας παρέδωσε ο κύριος Κουμαρέλας. Αυτά τα ξεβράζει κατά καιρούς η θάλασσα. Αυτά είναι στην παράκτια ζώνη και μπορεί να υπάρχουν, να είναι από επιχώσεις των ποταμών ή από αλούβιες επιχώσεις που έχουν δημιουργηθεί στην ευρύτερη περιοχή, τα οποία, επειδή θέλουμε να κάνουμε μια αυτοψία οι συνάδελφοι αρχαιολόγοι, θα πάει κλιμάκια της υπηρεσίας μας για να διερευνήσει όλη αυτή την περιοχή που είναι εξαιρετικά μεγάλη, θεωρούμε ότι μάλλον αυτά πρέπει να έχουν προέλθει από τα ανώτερα επίπεδα των κλητείων, δηλαδή των πλαγιών που υπάρχουν κατά μήκος του αεροδρομίου. Μάλιστα. Κατά καιρούς, επειδή είναι οπότε μια περιοχή... είναι σημαντικό αυτό και θέλει μια περαιτέρω διερεύνηση. Βέβαια. Από την υπηρεσία μας, για να δούμε αν όντως αυτά τα εργαλεία είναι της ευρύτερης περιοχής ή έχουν μεταφερθεί από τις προσχώσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς, από ανώτερα γεωλογικά στρώματα που υπάρχουν σε υψηλότερα σημεία των βουνών που κατακλείζουν σήμερα την περιοχή του αεροδρομίου.